Πάμε στο επόμενο θέμα. Σε ένα θέμα που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων πραγματικά παγκοσμίως και αναφέρομαι στο κόμικ του Τζόκερ. Το οποίο, παιδιά, ουσιαστικά κάπου μπορεί να το πήρε και εσάς το μάτι σας και το αυτή σας, γιατί έχει γίνει πραγματικά χαμός. Ουσιαστικά δείχνει τον Τζόκερ, τον θανάσιμο εχθρό του Μπάτμαν, να μένει έγκυος και να γεννάει, για να το πω έτσι τώρα απλά να το περιγράψω, να γεννάει ξενώντας ουσιαστικά. Αυτό είναι κάτι που δημιουργήθηκε γιατί υποτίθεται στην ιστορία φλέρταρε με την ηρωίδα Ζατάνα. Εκείνη του έριξε μια κατάρα και είπε ότι καμία δεν πρέπει να γίνει, καμία γυναίκα δεν πρέπει είναι να γίνει. Είναι και ο τρόπος που έμεινε έγκυος, δεν είναι μόνο Τζόκερ, το, είναι όλα. Από αυτή την κατάρα κατά λάθος έμεινε έγκυος και γέννησε με αυτόν τον τρόπο. Τα συναισθήματα εναλλάσσονται τώρα, έτσι. Δηλαδή, προσέξτε, πριν πέστε να μπείτε όλο αυτό το θέμα, θα προσπαθήσω να μπω στο μυαλό του δημιουργού αυτή τη στιγμή. Μπορείς να μπει στο μυαλό σου. Θα προσπαθήσω, θα κάνω την προσπάθειά μου. Επειδή μιλάμε για ένα κόμικ και επειδή μιλάμε για τον Τζόκερ, ο οποίος είναι ένας κακός ήρωας, έτσι, ο Μπάτμαν είναι ο... Εννοείται ο καλός. Ο χειρότερος. Είναι ο χειρότερος, είναι ένας κακός ήρωας. Μπορώ να καταλάβω ακόμα και αυτό το οποίο είναι έτσι λίγο απεχθές σαν εικόνα, μπορώ να καταλάβω ότι ίσως το γεγονός ότι κάνει εμετό για να βγάλει τον απόγονό του, ότι είναι σαν να θέλει να, με αυτόν τον τρόπο, σαν αρρώστια, η οποία είναι, θέλει να μεταδώσει την αρρώστια αυτή, η οποία θα την εξαπλώσει με αυτόν τον τρόπο. Μπορώ να καταλάβω αυτό. Μέχρι εκεί φτάνει. Okay. Άλλη μετάφραση τελείως, δεν ξέρω πώς σκέφτεται. Γιατί είναι κόμικ και το θέμα είναι ότι ακόμη και αυτοί που είναι φανατικοί και διαβάζουν τέτοιου είδους κόμικ και μου αρέσει και πάρα πολύ ο Τζόκερ, είχαν αντιδράσεις, δηλαδή δεν είναι μόνο ότι έκανε τον εμετό και έβγαλε τον κλόνο του, είναι ότι ήταν στο γυναικολόγο, δηλαδή πράγματα που κάνει μια γυναίκα όταν εγκυμονεί. Εγώ θεωρώ ότι μερικά πράγματα είναι ιερά και δεν χρειάζεται να αγγίξουμε ακόμα και σε τέτοια κόμματα. Εγώ επειδή τα ακούω, επειδή δεν είμαι καλλιτέχνης, ως άνθρωπος να πω ότι είναι ένας λόγος που τον Τζόκερ δεν θέλω να τον φέρω ποτέ στο σπίτι μου αυτός. Γιατί καταρχάς η εγκυμοσύνη δεν μπορεί να παρουσιαστεί μέσα από έναν εμετό, ό,τι κόμικ και να είναι και ό,τι καλλιτεχνικό και να υπάρχει. Όλα έχουν ένα όριο και δεν υπάρχει εγκυμοσύνη μέσα από κατάρα. Κάποια πράγματα, όπα. Ναι. Τέλος πάντων. Ο Τζόκερ για μένα σπίτι δεν ξαναμπαίνει. Ωραία, λοιπόν, έχετε δίκιο.